Σας καλέσαμε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την κίνηση του νέου προγράμματος για την καταπολέμηση, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στα πεδία εφαρμογής των νομών των περιφερειακών οτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορουφίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, που θα ξεκινήσει άμεσα, θα σας πω ακριβώς, τις ημερομηνίες. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε θέσει ως προτεραιότητα θέματα που αφορούν, όπως ξέρετε, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πάνω σε αυτό, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η προστασία της δημόσιας υγείας, έχει δώσει δείγματα γραφής με προγράμματα τα οποία έχουν στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει μετανάστευση πληθυσμών από χώρες που ενδημούν ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα διαβαστές και την εισαγωγή. Έχουμε και την εισαγωγή νέων ειδών εντόμων φορέων που καθιστούν ένα νέο περιβάλλον, επικίνδυνο για την υγεία και γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε δείξει με τις στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις μας πάνω στη δημόσια υγεία με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών για τα 5 πεδία εφαρμογής, 5 περιφερειακές ενότητες. Είναι προγράμματα ολοκληρωμένα τα οποία ως δράση πρωταρχική έχουν την καταπολέμηση των διαβιβαστών στις 5 περιφερειακές ενότητες και το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιούμε, άλλο ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, είναι η καταπολέμηση και εξάλληψη της ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής το Δήμο του Ευρώτα. Ο σκοπός μας με τις δράσεις που κάνουμε για την καταπολέμηση με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των κουνουπιών είναι η προφύλαξη του πληθυσμού από τις ασθένειες που μεταδίδονται με τα έντομα φορείς, που είναι τα κουνούπια, η διαφύλαξη του τουριστικού προϊόντος, που όπως ξέρουμε είναι το τουριστικό προϊόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ο πυλώνας ανάπτυξης τόσο για την περιφέρεια Πελοποννήσου όσο για την εθνική μας οικονομία και η μείωση του όχθησης από τα κουνούπια. Την Δευτέρα, την Τρίτη, 6 του μηνός, κάναμε σύσκεψη στην ΤΕΓΕΑ, στο Φορέα Υλοποίησης των Αναπτυξιακών Πελοπόννησων, μαζί με την Κοινοπραξία, παρουσία και του κυρίου Διαμαντόπουλου, και αποφασίσαμε την εγκίνηση του νέου προγράμματος που θα ξεκινήσει στις 13 Τρίτου, δηλαδή από τη Δευτέρα 13 του Μάρτη. Ξεκινούμε και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην Πύλο, στη Γιάλωβα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα, όπως και στη Μεσσήνη και στο Αυτοπρόχωμο και γενικά στη Μεσσηνία. Εκεί θα ξεκινήσουμε τώρα με 4 διπλά συνεργεία και 2 μονά. Και στις άλλες περιφερειακές ενότητες θα είναι από 2 συνεργεία, αλλά ανά πάσα στιγμή, όπου θα παρουσιαστεί πρόβλημα, θα μπορεί το ένα συνεργείο να μεταγεννηθεί και να πάει τη μια περιφερειακή ενότητα στην άλλη ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Εδώ θέλω να πω ότι το 2016 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για την καταπολέμηση, για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με τα 5 πεδία εφαρμογής που σας είπα παραπάνω, σε αγαστή συνεργασία πάντα με τους Δήμους, γιατί υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους. Θέλω επίσης να πω ότι τα 5 τελευταία χρόνια που εκπονούνται αυτά τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, και θέλω να σταθώ στο κομμάτι της ελονοσίας στο Δήμο του Ευρώτα, όταν ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή το 2011 και το 2012, εκεί υπήρχαν εγχώρια κρούσματα ελονοσίας. Όταν λέμε εγχώρια, εννοούμε από τον ελληνικό χώρο, Έλληνες. Τη στιγμή αυτή, έχουμε καταφέρει το 2013, το 2014 και το 2015 να έχουμε μηδενικά εγχώρια κρούσματα ελονοσίας, και αυτό χάρη του προγράμματος που εκπονούμε εμείς μαζί με τον Ευρώτα και το Δήμο του Ευρώτα και το Κερκνό. Θα ήθελα επίσης να σας τονίσω ότι μας ζήτησε το Υπουργείο Υγείας και άλλες περιφέρειες να υιοθετήσουν τη δική μας μελέτη, τη μελέτη που συνέταξε ο κ. Διαμαντόπουλος, μια μελέτη στολίδι για την περιφέρεια, και να την εφαρμόσουν και σε άλλες περιφέρειες. Βλέπετε ότι όταν σας ζητά το Υπουργείο Υγείας και οι άλλες περιφέρειες να υιοθετήσουν, βλέπω ότι είμαστε πρωτοποριακοί, έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να δώσουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα για την διαχείριση των κουνουπιών. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει και το παρατηρητήριο, το οποίο
ασχολείται με τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα σας σταματήσει ο κ. Διαμαντόπουλος σε λίγο, το οποίο το γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως γιατρός δημόσιας υγείας. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα του 2017 ξεκινά τη Δευτέρα 13 του μηνός για όλη τη χρονιά. Είμαστε σε επιφυλακή, δηλαδή για όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπου προκύψει μεγάλο πρόβλημα, να μετακινήσουμε συνεργεία. Ζητούμε πάλι την αγκαστή συνεργασία με τους Δήμους, όπως έγινε το προηγούμενο έτος το 2016. Και οι πολίτες, υπάρχουν τηλέφωνα στο site της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου, τα έχουμε ανακοινώσει, μπορούν όταν υπάρχουν προβλήματα να ενοχλούν καθημερινά τους υπαλλήλους μας για να δώσουμε λύση στα προβλήματα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι την ίδια επιτυχία που είχαμε το 2016, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και φέτος με την αγαστή συνεργασία με τους Δήμους. Υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των υπηρεσιών με την περιφέρεια. Πρωτίστως με τον Περιφερειάρχη τον Πέδρο Πιντατούλη και ιδιαιτέρως με τον κύριο Σιδέρη, με τον οποίο το επίπεδο συνεργασίας θα ήταν το μήνυμα να το αποκαλέσω άριστο. Γιατί αν δεν υπάρχει συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας με τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει και έργο. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, εγώ θα ήθελα περισσότερο να πάω σε αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό υπάρχει ο περίφημος όρος, το evidence που χρησιμοποιούμε παντού, τεκμηρίωση ελληνικά, ότι όλα τα προγράμματα πρέπει να τεκμηριώνονται και τεκμηριώνονται και τεχνικά και επιστημονικά. Τεχνικά υπήρχε αυτή η δυνατότητα με μια μελέτη την οποία είχα την τύχη και τη χαρά να συντάξω, να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή τα συγκεκριμένα στοιχεία όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης δεν μπορεί να είναι έολα και να τίθενται σε αμφισβήτηση. Είναι ποιες είναι οι περιοχές, τι στρέμματα έχουν, τι περιοχές είναι αυτές, έχουν κουνούπια, τι είδη κουνούπιων έχουν. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν εξαιρετική αξία βιολογικές, που έχουμε εμείς περιοχές Natura και Ραμσάρ. Ποια είναι τα πραγματικά αποχετευτικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά όταν υπάρχουν και γεωργικά φάρμακα. Υπάρχουν καλή ώρα, συγκοινωνούν τα δοχεία μεταξύ άλλων πληθυσμών ή άλλων ασθενειών. Και αφού τα βάλεις αυτά, μέσα από όλα αυτά θα δεις τι προσωπικό χρειάζεσαι, τι επιστήμονες χρειάζεσαι, πώς κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα και αυτό πλέον το πρόγραμμα αυταπόδεικτα, γιατί πιο πριν κάνατε μια ερώτηση για το κόστος, δεν υπάρχει πλέον αν το κόστος είναι α, β ή γ, αλλά ποιο είναι το κόστος. Αυτό στην επιστήμη είναι ρεαλισμός και γίνεται μόνο από την τεχνική τεκμηρίωση. Αυτό λοιπόν υπάρχει και είναι και στη διάθεση του καθένα, γιατί μπορεί να είναι πνευματικό απόκτημα της περιφέρειας Πελοποννήσου αυτή η μελέτη, αλλά δεν πάβει ώστε λοιπά καλή ώρα να είναι και σε δημόσια καλή ώρα χρήση όπως την έχουν ζητήσει. Μέσα από αυτήν την διαδρομή είχα την τύχη πλέον να, αυτή ακριβώς τη διαδρομή μας, λέμε πλέον μέλος της Επιτροπής Τροπικών Νόσων του Υπουργείου Υγείας και καλή ώρα ο μοναδικός εκπρόσωπος των περιφερειών. Αυτό έγινε προφανώς γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας πολύ δύσκολες αποστολές, διότι το 2016 δεν είναι μόνο που έχει τεράστια αξία το αποκύρωση την περιφερειάς, ότι είχαμε πάλι μηδενικά κρούσματα χώρες μετάδοσης, αλλά για πρώτη φορά μετά από 3 έτη δεν δώσαμε θεραπεία στους μετανάστες, άρα κάναμε ουσιαστικά αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα ήταν μόνο από τις εφαρμογές γης και από αέρος, που έγιναν σύμφωνα με τις τεχνικές μας προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν εγώ θα το θεωρούσα τεράστια επιτυχία και γνωρίζω ότι τέτοιο ανάλογο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εκείνο που έχει αξία πάλι, είναι να θα κλείσουμε το παρατηρητήριο, είναι ότι το πρόγραμμα δεν διακόπηκε και είχαμε όλο αυτό τον καιρό ουσιαστικά την εντομολογική επιτήρηση και πολύ ορθά είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ότι θα αρχίσουμε την Τρίτη με αυτόν τον κατάλογο που σας έχουμε πάλι σε διαφάνεια. Γιατί νομίζω ότι και αυτό το ξέρετε, ότι κάθε φορά ξέρουμε ποιο συνεργείο είναι, ποιες ώρες είναι και τι κάνει. Και μάλιστα αυτό έχει μπει και στο δημόσιο διάλογο και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τώρα ένα τρίτο κομμάτι, αν δεν έχω χάσει την αρρύθμιση, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Πέρσι στην επικοινωνία, επειδή υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες διαδικασίες πώς θα πρέπει να πηγαίνει η επικοινωνία και προς τα μέσα και προς τους φορείς, φέτος θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα καλύψουμε αυτή την υποχρέωσή μας. Έχουμε σκοπό να πάμε σε όλα τα σχολεία με σύγχρονο υλικό και προφανώς ώστε λοιπά να γίνουν και όλες οι διαδικασίες, οπότε να υπάρχει ακόμα πιο καλή ενημέρωση ώστε λοιπά του κοινού και φυσικά μέσα και από τα μέσα.
Το τέταρτο παρατηρητήριο, ξέρετε, είναι μια πολύ σύγχρονη πλατφόρμα, την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε. Κάνει καταπληκτικά παιδεία. Για πρώτη φορά, σαν περιφέρεια, κάνουμε ένα πρόγραμμα λιεσμανίασης. Δεν έχει γίνει πουθενά στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Πιλωτικό αρχικά, ώστε να κάνουμε τη σωστή εξασφάλιση πόρων. Ξανακερδίζουμε πάλι έδαφος για να δούμε τι έγινε με τον καταρροϊκό πυρετό και την οζόν δερματίτιδα. Αν υπάρχουν λόγοι να το επαναλάβουμε. Τέτοιο άλλο πρόγραμμα κάνουμε πλέον και με τα νερά των ενδιατημάτων των διαβιβαστών, για να δούμε τελικά ποιος είναι ο βιολογικός παράγοντας. Και πάλι πρώτιστα, πάλι πρωτοποριακά στην Ελλάδα, πρώτιστα με την έννοια της αγωνίας, να δούμε και ποια είναι η βιολογική χρήση των φαρμάκων. Δεν είναι εδώ πέρα μόνο ότι να εξολοθρεύσουν τα κουνούπια, αλλά δούμε ποιο είναι το περιβάλλον, ποια φάρμακα χρησιμοποιούμε, τι αντέχει ή δεν αντέχει εκεί και ποιες είναι οι βλαβερές ή μη συνέπειες αυτών των φαρμάκων. Αυτή λοιπόν η αρκετή πρωτοποριακή πλατφόρμα, που έχει πάρα πολλούς επιστήμονες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι μια πλατφόρμα που νομίζω ότι λειτουργεί λοιπά, επί το βελτίο. Και πολύ σύντομα θέλουμε να την συνεχίσουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τις δυνάμεις που μας δίνει η πολιτική ηγεσία να προχωρήσουμε και να την εφαρμόσουμε και πλέον να είναι ένα πραγματικά κεκτημένο για την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους πολίτες της. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, μπορώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας.